Δείτε το βίντεο και επιστρέφουμε με τον Νίκο Νικολετάκη που έχει περισσότερα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση του φερόμενου κυκλώματος που σύμφωνα με το κατηγορητήριο φυσάβριζε από φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο γνωστός επιχειρηματίας σύζυγος πρώην Σταρ Ελλάς, που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της πείρας, επιχείρησε να οικειοποιηθεί με παράνομες μεθόδους ένα οικόπεδο φιλέτο στη Μύκονο. Το ακίνητο έκτασης 5 στρεμμάτων βρίσκεται στη θέση Φράγκου Μαράθη και ανήκει σε γνωστό έμπορο αυτοκινήτων. Ο επιχειρηματίας κατάθεσε μήνυση σε βάρος 5 προσώπων και κατά παντός αγνώστου φυσικού αυτούργου και συμμετεχόντων. Όπως καταγγέλει, ένας 62χρονος για τον οποίο εργαζόταν τον έπεισε με δόλιο τρόπο να του δώσει εξουσιοδότηση ώστε να πουλήσει για λογαριασμό του το οικόπεδο φιλέτο στην Μύκονο. Ο καταγγέλων είχε συμφωνήσει όταν πωληθεί το ακίνητο να εξοφληθούν πρώτα τα 85.000 ευρώ που όφιλε στον ΕΦΚΑ και στο δημόσιο λόγω έμφυα. Ο 62χρονος που είχε την αξιοδότηση είναι γνωστός σε κεντρικός bon vivant της Αράχοβας και φέρεται να εμπλέκεται σε 38 υποθέσεις απάτης. Σύμφωνα με το δικαστήριο, χρησιμοποίησε πλαστή φορολογική ενημερότητα με την οποία το θύμα φερόταν να μην έχει οφειλές στο δημόσιο. Με τον τρόπο αυτό, πώλησε το ακίνητο σε νεοσύστατη εταιρεία που δημιούργησε ο επιχειρηματίας σύζυγος της πρώην Σταρ Ελλάς. Αντί μάλιστα του πραγματικού ποσού, στα χαρτιά φαίνονταν 250.000 ευρώ, τα οποία ο αγοραστής πλήρωσε με δεκάδες τραπεζικές επιταγές. Τελικά ο έμπορος αυτοκινήτων και ιδιοκτήτης του οικοπαίδου κατάφερε με τη βοήθεια των δικηγόρων του να πετύχει την ακύρωση του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου. Ο γνωστός επιχειρηματίας φέρεται να χρησιμοποιήσει ως ψευδομάρτυρα έναν 48χρονο που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της σχέσης του με γνωστό μοντέλο τραγουδίστρια. Ο ίδιος κατηγορείται επίσης για εμπλοκή του στο κύκλωμα με τις φορολογικές απάτες Μαμούθ. Πάμε, Άρη. Έλα, Νίκο μου. Να έρθει ο Νίκος ο Νικολετάκης. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα το εντυπωσιακό κομμάτι και πώς συνδέονται οι δύο ιστορίες. Στο τέλος του βίντεο, ο Νίκος ο Νικολετάκης είπε το εξής. Ο τύπος ο οποίος εμπλέκεται μαζί με τον εγκέφαλο της εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, εμπλέκεται άμεσα ο 48χρονος, στη μεμονωμένη υπόθεση που φάγανε το σπίτι του ανθρώπου από τη Μύκονο, πήγε ως μάρτυρας υπεράσπισης. Ναι. Την κάναν τη δουλίτσα δηλαδή συνεχώς. Το γυρνάγανε το μιλό. Τον γυρνάγανε. Λαμόγια. Λέγε, Νίκο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, πήγε και είπε, επειδή ακριβώς είχε αποδειχθεί ότι είναι πλαστό το πιστοποιητικό ενημερότητας, είχε πάει και είχε πει αυτός ότι είχα δει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, το θύμα δηλαδή της υπόθεσης, να είναι σε ένα γνωστό εμπορικό κέντρο και κρατούσε και κάτι χαρτιά και συζητούσαν για τα ακίνητα κλπ. Μάλιστα. Τόσο σημαντική ήταν η κατάθεσή του στο δικαστήριο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον στοιχείο και αυτό το οποίο ο Νίκος μας έφερε στο γραφείο και στη σύσκεψη είναι ότι, παιδιά, οι τύποι αυτοί δεν κλέβαν μόνο το δημόσιο. Οι τύποι αυτοί στόχευαν και στοχοποιούσαν ανθρώπους οι οποίοι είχαν ακίνητη περιουσία. Όπως, ας πούμε, τους συγκεκριμένους στη Μύκονο. Για πες μας, Νίκο. Ναι. Θέλω να σταθώ και στον άλλο, που αυτόν τον bon vivant της Αράχοβας που ανέφερα και στο ρεπορτάζ. Μπορώ να έχω τη φωτογραφία του νησιού, του σημείου που ήταν το σπιτάκι αυτό, το απλό το οποίο προσπάθησαν να κλέψουν. Να το πιο... εδώ είμαστε. Εδώ έχουμε μια πανοραμική, δεν θέλουμε να δείξουμε τώρα. Λοιπόν, για ευνόητους λόγους. Λέει και Νίκος, ακούμε. Είναι το Μαράθι, είναι κοντά στον Πάνορμο. Σας θυμίζω ότι ο Πάνορμος είναι γνωστός, έγινε πολύ γνωστός το καλοκαίρι. Με το γνωστό θέμα μαγαζί. Του γνωστού μαγαζιού, του γνωστού επιχειρηματία. Όλοι γνωστοί. Και όλοι γνωστοί είμαστε εκεί στην Μύκονο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θεωρείται μια περιοχή φιλέτο. Εννοείται. Έχει πανοραμική θέα. Λόγω της, λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Είμαστε κοντά στην τεχνική λίμνη. Έτσι. Εδώ είναι η λίμνη που χρησιμοποιείται για την υδροδότηση. Αυτή είναι η λίμνη που χρησιμοποιούν στη Μύκονο για να υδροδοτούνται τα σπίτια. Και η περιοχή εδώ ευρύτερα. Είναι το Μαράθι. Ναι, η περιοχή ευρύτερα που δάγκωσαν είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ. Ανοίξτε λίγο ακόμα περισσότερο να το δούμε. Για να δείτε λίγο η απόσταση μέχρι τον Πάνορμο. Αν ανοίξει το πλάνο και δούμε λίγο τον όρμο του Πανόρμου επάνω, είναι λιγότερο από. Τώρα, σκάρτα 2 χιλιόμετρα είναι. Δεν είναι παραπάνω. 5 λεπτά. Τίποτα. Και 3 λεπτά με τα αυτοκίνητα. Τίποτα. Τίποτα. Για να καταλάβετε το φιλέτο και που χτυπήσανε. Επειδή είναι υπερυψωμένο λίγο, έχει και θέα έχει πανοραμική. Απίστευτη θέα έχει. Δεν έχει θέα. Δεν, μέχρι βλέπεις τελιά, βλέπεις διάφορα. Λοιπόν, βάζουν λοιπόν
αυτόν που είναι ο bon viver, ναι, και καλά της Αράχοβας, ναι, ο οποίος διαφήμιζε στο κελί 33 κι αυτός, έτσι, για άλλη υπόθεση. Διαφήμιζε ο συγκεκριμένος ότι η γκαρνταρόμπα του, επειδή είναι τόσο πολύ ταξιδεμένος, στοιχίζει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και ναι, τρώγανε το δράκο όλοι αμάσιτο. Συγγνώμη που μιλάω αγοραία, αλλά τον τρώγανε. Τρώγανε το παραμύθι όλοι. 35 υποθέσεις απάτης ο τύπος. Τον οποίο τον βλέπουμε. Να πούμε και το εξωφρενικό της υπόθεσης. Δεν μπορούμε να δείξουμε λόγω προσωπικών δεδομένων το μουτράκι του. Εντάξει. Αλλά δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα. Θέλω να σας πω δύο λεπτομέρειες. Γελάς τώρα, γιατί... Κυκλοφορούσε ανενόχλητος τα τελευταία 3 χρόνια, ναι, έχοντας στην πλάτη του 2 εντάλματα σύλληψης και μία ποινή κάθειρξης 6 ετών. Και γιατί τον έπιασαν? Γιατί? Γιατί είχε χτυπήσει και είχε παρασύρει με ένα θηριώδες τζιπ, μια Mercedes που, ναι, είχε, στην Αράχοβα. Από ένα αδέσποτο σκυλάκι. Και από εκεί τον έπιασαν. Και όταν μετά χτύπησαν το κομπιούτερ και είδαν τι έχει κάνει, τον τζιμπήσανε. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Απ' τη μία έχουμε τη Μύκονο. Απ' την άλλη έχουμε την Αράχοβα. Η Σαντορίνη μας μένει και η Κρήτη, που είναι τα πιο κοσμικά μέρη της Ελλάδος. Ο τέλος αγαπηνός, ο δικηγόρος, ο ποινικολόγος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι εκλήθη από το θύμα, από τον επιχειρηματία, να διαχειριστεί την κρίση αυτή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του στην εκπομπή. Κύριε αγαπηνέ, δώστε μας λίγο τα φώτα σας. Πόσο καλησπέρα, εύκολο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον άνθρωπο να φάει αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη το παραμύθι, το οποίο το είχαν στήσει τεχνιέντος και εντέχνος για αρκετό διάστημα, για αρκετούς μήνες? Θα σας πω. Καταρχήν, επειδή άκουσα, δεν έχω εικόνα καταρχήν. Καλησπέρα σε όλους όσους είναι εκεί. Θα ήθελα να σας πω ότι επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, να διευκρινίσω μόνο ότι εγώ δεν έχω γνώσει καθόλου περί της υπόθεσης που αρχικώς αναφέρατε, μόνο όσα γνωρίζω από τη δημοσιότητα δηλαδή, περί των θεμάτων του δημοσίου κλπ. Να διευκρινίσω αυτό καταρχήν. Ναι, όχι, εμείς μιλάμε για τη μεμονωμένη υπόθεση. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Απλά ήθελα να σας πω, επειδή κάνατε μια εισαγωγή περί αυτού, να σας πω ότι αυτή την υπόθεση δεν την γνωρίζω. Σεβαστό. Κατά δεύτερον, να σας πω ότι επειδή, όπως καταλαβαίνετε, εγώ σας ομιλώ με το ρόλο του πλεξιού δικηγόρου ενός θύματος και με το θεσμικό ρόλο που έχω, ότι όλο αυτό που έχει υποθεί στη δημοσιότητα περί της υπόθεσης με το δημόσιο και τους φόρους ακόμα καλύπτεται από το κοινό της αθότητας και πρέπει να το σεβόμαστε από αυτό. Όποιο και να είναι, όποια είναι η γνώμη μας προσωπική, μιλάω τώρα για μένα που είμαι δικηγόρος και για εσάς που είστε δημοσιογράφοι. Εμείς, κύριε αγαπηνέ, δεν σας καλέσαμε. Κατανοώ την ανάγκη να διευκρινίσετε. Βεβαίως, κατανοώ την ανάγκη να διευκρινίσετε. Όμως, εμείς οφείλουμε από τη στιγμή που μας δόθηκε η ευκαιρία από την επικαιρότητα να ψάξουμε το θέμα και να δούμε τη δράση αυτών των ανθρώπων, να την βγάλουμε, να την αναδείξουμε, και γι' αυτό σας έχουμε εδώ, για την υπόθεση της Μυκόνου. Για την υπόθεση της Μυκόνου, να σας πω καταρχήν ότι η υπόθεση αυτή είναι εκκρεμή σε τεκτικό ανακριτή. Πράγματι, μπορώ να σας πω ότι ο κατηγορούμενος που αναφέρατε, που εξ όσων γνωρίζω από τη δημοσιότητα, είναι και ο κατηγορούμενος που είναι στην υπόθεση αυτή. Ο βασικός κατηγορούμενος. Ο ίδιος κατηγορούμενος, ο οποίος μαζί με τον κύριο που αναφέρατε πριν ότι είχε δράσει και στην Αράχοβα και στην Ελίση εκεί, που ουσιαστικά εξαπάτησαν τον εντολέα μας, ο οποίος καλόπιστα τους είχε δώσει ένα πλεξούσιο για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου και να πάρει εννοεί το άνθρωπο στο τίμημα, αυτός και η εφορία, γιατί χρωστούσε, είχε χρέος στην εφορία. Και πράγματι, ξαφνικά ενημερώθηκε ότι είχε υπογραφεί συμβόλαιο μεταβίβασης. Το τίμημα πράγματι δεν πήγε στην εφορία όπως έπρεπε, με πλαστά έγγραφα, πλαστή φορολογική ενημερότητα, μη προσκομιδή ασφαλιστικής ενημερότητας και με διάφορες παρατυπίες άλλες που έχουμε πλέον δικαστικός. Ουσιαστικά είχε ανακτήσει το κινητό του εντολέας. Α, το πήρε πίσω, επιτέλους. Ναι, ευτυχώς υπάρχει δικαιοσύνη και όταν επιμένεις και περιμένεις όσο χρειάζεται, δυστυχώς στην Ελλάδα, γιατί είναι αρκετά αργή, το ακίνητό του το πήρε πίσω ο άνθρωπος. Δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή της απάτης, το ακίνητό του δεσμεύτηκε από το δικαστήριο μέχρι την ασφαλιστικά μέτρα που κάναμε εμείς δηλαδή. Ναι. Μέχρι την τελεσυνδικία. Το προλάβατε, κύριε αγαπηνέ, αυτή είναι η αλήθεια. Το προλάβατε. Ναι, πράγματι. Έτσι. Γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν τα έχει προλάβει τα ακίνητά αυτό του. Αυτό είναι αλήθεια. Και να σας πω ότι η ειδική εμπλοκή που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η οποία τώρα αποκαλύπτεται και περισσότερο μέσω της νέας υπόθεσης, αν αυτή έχει την υπόσταση που φαίνεται στη δημοσιότητα,
είναι ότι δημιούργησε μια εταιρεία, όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, μια νεοσύστατη εταιρεία στην οποία, στην οποία εισέρευσαν τα χρήματα του τιμήματος, ώστε να μην μπορεί να τα βρει ποτέ εντολέας μας, ανεξαρτήτως αν αναγκαστικά, λόγω της δικαιοσύνης, της παρέμβασης δικαιοσύνης και της δικής μας, ανεβρέθησαν τα χρήματα και που πήγαν και πώς, γιατί θέλω να σας πω και αυτό το πιο χαρακτηριστικό της, του τρόπου δράσης. Και να κλείσουμε, τέλος με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Τα 250 χιλιάρικα αυτά που πήρανε, που υποτίθεται ότι ήταν το τίμημα, γιατί δεν υπήρχε τίμημα στην ορθότητα, τα σπάσανε σε e-shop 10-15, δεν θυμάμαι το ακριβώς τον αριθμό, επιταγές, τραπεζικές και τις μοιράσανε μεταξύ τους. Δηλαδή ήταν χαρακτηριστικό, ήταν προφανές ότι δεν ήταν πραγματικό τίμημα. Ποιος άλλος, ποιος αγοράζει, αγοράζεται σε ένα κίνητο για να δώσετε 25 επιταγές και να τις μοιράζετε γύρω-γύρω. Θα δώσετε στην τράπεζα το τίμημα και τελείωσε. Έτσι, τελείωσε. Όλα αυτά θα κρυθούν. Είναι στο τακτικό ανακριτή υπόθεση. Θα είμαστε εκεί. Θα παρακολουθούμε. Από ό,τι φαίνεται κατευθείαν από τα κρατητήρια. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση. Κύριε Αγαπηνέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι τέτοιου είδους υποθέσεις έρχονται στο γραφείο μας υπό τη μορφή τσουνάμι, πληθώρας. Μας παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι, είτε επειδή τους εξαπατούν διάφορα λαμόγια, είτε επειδή τους εξαπατούν κάποιοι που λένε ότι μέσω του ΕΣΠΑ, λέει, θα πάρετε πολύ μεγάλες επιδοτήσεις, οι οποίοι λειτουργούν στις παρυφές της αγοράς, που έχουν οι περισσότεροι παραβατικό ποινικό μητρώο, το οποίο με γνωστούς έτσι, τρόπους το αλλάζουν, το χαλκεύουν, το πλαστογραφούν για να είναι αξιόπιστοι. Θέλω να δείξουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής. Θέλω όσοι έχετε να καταγγείλετε παρόμοια περιστατικά, να μας εμπιστευτείτε. Θέλω να επικοινωνήσετε στο 211-212-2352. Σας περιμένει η δημοσιογραφική μας ομάδα ή μέσω του mail που βλέπετε. Να μας δώσετε τα στοιχεία σας και θα σας πάρουμε εμείς πίσω. Γιατί τώρα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνούμε άμεσα. Με το τέλος της εκπομπής, από αύριο, Δευτέρα, θα επικοινωνούμε εμείς. Θα έχουμε όλα τα στοιχεία σας, όλες τις καταγγελίες σας. Εμπιστευτείτε την εκπομπή, γιατί έτσι όπως εμπιστεύτηκε την εκπομπή και η υπόθεση, και ο άνθρωπος με την προηγούμενη υπόθεση, έτσι την εμπιστεύτηκε και ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας, μαζί με την δικηγόρο του, την Ανθή Γιουρτζίδου, από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί λαμόγια του φάγανε 1.300.000 ευρώ. Το πιστεύετε το νούμερο? Ασύλληπτο, αδιανόητο. Δείτε το βίντεο. Απάτη μαμούθ με αναπτυξιακά προγράμματα στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα των κατηγορουμένων την τελευταία δεκαετία φέρεται να απέσπασε περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματα του, τα οποία είναι τουλάχιστον 20. Ο Γιάννης Ιωαννίδης από τη Δράμα, που είχε μια επιχείρηση με γεωργικά μηχανήματα, είναι το μεγαλύτερο θύμα των επιτίδιων. Όπως καταγγέλει, του απέσπασαν 1.300.000 ευρώ για να τον εντάξουν σε μια επένδυση που υποτίθεται θα του απέδιδε πάνω από 10 εκατομμύρια. Εγώ στόχευσα, τελείωσε, πάει. Καθάρισα εγώ. Όταν σε τρώω τόσα λεφτά, τι έκανες? Ήδη για την υπόθεση έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος ένας 64χρονος, ενώ ένας άλλος, φερόμενος ως συνεργός του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Στη μήνυση που κατέθεσε ο επιχειρηματίας στρέφεται όχι μόνο κατά των φερόμενων ως εγκεφάλων της πείρας, αλλά και κατά άλλων προσώπων, στα οποία ο ίδιος είχε υποχρεωθεί να καταβάλει χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μάλιστα, αρκετά από αυτά τα άτομα αρχικά είχαν δηλώσει ότι είναι και τα ίδια θύματα. Οι περισσότεροι από αυτούς που φέρονται ως θύματα είναι στην ουσία αυτοί στους οποίους μας υπεδείχνει εμάς ο άνθρωπος αυτός που να βάλουμε λεφτά. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται ιδιοκτήτες διαφόρων επιχειρήσεων, όπως συνεργεία αυτοκινήτων, ζαχαροπλαστεία, εστιατόριο, γυμναστήριο, βιοτεχνία, εκτυπωτική μονάδα και άλλες. Εμπιστευτήκαμε τον δικηγόρο, δεν εμπιστευτήκαμε αυτόν. Ο συνέτερος όμως πίστεψε μετά ότι αυτός είναι αυτός που κινεί τα νήματα του κράτους. Συγχωρέθηκε ο συνέτερος μου, ευχαριστούμε, από καρκίνο. Και μετά κι αυτός εσύχασε, λέει, τώρα δεν πειράζει κανένας. Ο Γιώργος Γίλης είναι ένα από τα θύματα του κυκλώματος. Ο ίδιος έδωσε 50.000 ευρώ μετρητά για ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Όπως καταγγέλει, η συνολική ζημία που υπέστη αυτός και ο συνεργάτης του ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Τον είχε πει στο συνέδριο να πάρει κάποια μηχανήματα που τα είχε βρει για να κάνουμε μια καινούργια μονάδα. Και λέει: αγοράστε, κρατήσατε μηχανήματα, μια βουλγάρικη εταιρεία, και μόλις γίνει το πρόγραμμα θα τα μεταφέρουμε στην ελληνική. Και θα πάρει την επιχορήγηση. Τον πίστεψε με συνέδριο. Θα έλεγα: δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν μεταχειρισμένα μηχανήματα σε έσπαση και σε τέτοια. Είναι μόνο καινούργια.
Όχι, είναι καινούριο πρόγραμμα. Ήταν καλό. Τα λόγια ήταν πολύ καλό αυτό ο Μανώλης. Έπειθε. Το άτομο που προφυλακίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταδικαστικές αποφάσεις για απάτες που τέλεσε στο παρελθόν. Στην απολογία του υποστήριξε ότι εισέπραξε κάποια χρηματικά ποσά από τους ενδιαφερόμενους πελάτες θύματα για να τρέξει τις διαδικασίες για την ένταξή τους στα προγράμματα. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι επρόκειτο για νόμιμες αμοιβές. Ο δεύτερος κατηγορούμενος παφέθηκε ελεύθερος, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι έπεσε θύμα του 64χρονου. Λοιπόν, εδώ σημειώνω. Συγγνώμη, τώρα δεν είναι τηλεοπτικό αυτό που να με βλέπετε να σημειώνω, αλλά το ρεπορτάζ τρέχει. Υποδέχομαι ευθύς αμέσως τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη και την κυρία Ανθή Γκιουρτζίδου, τη δικηγόρο του, οι οποίοι είναι στην Θεσσαλονίκη και μας παρακολουθούν. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωαννίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκιουρτζίδου. Καλό μεσημέρι. Σημείωσα πριν στο βίντεο που ακούσαμε, γιατί ήταν και άλλα τα θύματα που έχουν έτσι την ίδια. Έχουν πέσει και ακίνα θύματα, ας πούμε, διάφορων έτσι, επιτίδιων. Στα λόγια ήταν καλός. Άρα ο τύπος είχε αφήγημα. Είχε πάρα πολύ μεγάλη ευχέρεια λόγου. Πολυδουλεμένο παραμύθι, κύριε Ιωαννίδη. Πάρα πολύ καλό. Μιλάμε για ηθοποιό δηλαδή, δεν μιλάμε για λαμόγιο απλό. Τι ηθοποιό, τους ξεπερνάει όλους. Οσκαρικός ηθοποιός. Μπράβο. Πείτε μου, πώς σας προσέγγισε. Με προσέγγισε με ένα φίλο μου. Αμέσως φίλου έγινε δουλειά. Το 2015, δεν το γνώριζα εγώ τον ίδιο. Μάλιστα. Το 2015 ο φίλος μου αυτός ο Θανάσης μου τον έφερε στο μαγαζί. Ούσε Θανάση. Στην αρχή ήρθε πρώτα ο ίδιος να ενταχθώ σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Ναι. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα χρειαζόταν κάποια χρήματα. Του τα είχα δώσει εγώ του Θανάση στο χέρι. Και μετά μου είπε ότι θα γνωρίσω και αυτόν τον Μανώλη. Ο Θανάσης και ο Μανώλης. Αυτά τα χρήματα, ο Θανάσης ήταν ο φίλος μου, από το 1994 το γνωρίζω τον άνθρωπο. Ο κολλητός που μύρισε μπαρούτι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, σιγά σιγά κάθε εβδομάδα μου παίρνανε τα χρήματα. Είδανε το εργοστάσιο, τι εργοστάσιο έχω, τι τζίρους κάνω, όλα τα πάντα. Και μου παίρνανε χρήματα. Σας παίρνανε λοιπόν συστηματικά χρήματα επικαλούμενοι τι, ότι θα μοιράσουν σοκολάτες? Όχι βέβαια. Θα ενταχθώ σε ένα πρόγραμμα που θα κάνω με την εγκατάσταση, το οποίο επειδή είμαι εγώ σε παραμεθόριο περιοχή, ναι, θα φτάσω μέχρι το 70%. Ήτι σε λεφτά. Στην αρχή ήταν η ένταξη του 1 εκατομμύριο. Ναι. Και μετά φτάσαμε, το ανεβάσανε γιατί ζητούσανε συνέχεια, ζητούσανε χρήματα από το 15 μέχρι το 21. Του φτάσανε στην επένδυση 280 εκατομμύρια. Όπα. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί 280 εκατομμύρια λογικά θα είναι ένα πρόγραμμα ολόκληρο. Αλλά κάθομαι τώρα και σκέφτομαι. Από το 15 μέχρι το 21, εσείς δίνατε λεφτά σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο λόγος για τον οποίο δίνατε λεφτά ποιος ήταν? Ήτανε για να κάνω το εξυγχρονισμό μηχανημάτων, ναι, του εργοστασίου, ναι, συν να κάνω με την κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι, μέσα στη βιομηχανική περιοχή που με υποδείξανε. Αυτό ήταν στο πλαίσιο κάποιων κινήσεων πρέπει να κάνετε για να μπείτε στο πρόγραμμα. Μπράβο. Να κάνω τις απαραίτητες. Θα φτιάνανε, αυτός είναι μηχανικός. Είναι. Ο Μανώλης ή ο Θανάσης? Ο Μανώλης. Ο Θανάσης ήταν η μεγαλύτερη σουπιά. Ο μέσος αραβητής. Μάλιστα. Προνομιακό πρόγραμμα υποθέτω, το οποίο δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι έτσι και χάρη στη αμεσολάβηση. Μπράβο, θα το παίρνατε εσείς. Δεν το γνωρίζουν και ήταν το πιο προνομιακό πρόγραμμα, το οποίο θα φτιάναμε και εγκαταστάσεις μέσα στη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, ναι, να έρχονται και τα πανεπιστήμια να... Τους κάνουν κάποια προγράμματα, να συμμετέχουν, σεμινάρια κτλ. Όχι, θα ερχόταν πανεπιστήμια και κρατικά και ιδιωτικά για να κάνουν σεμινάρια. Μάλιστα. Κυρία Γκιουρτζίδου, αίθησες, μιλάμε για πολύ μεγάλο πράγμα. Κυρία Γκιουρτζίδου, εκπροσωπείτε τον κύριο Ιωαννίδη. Είστε μία μαχόμενη δικηγόρος, ποινικολόγος τα τελευταία 30 χρόνια στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, είναι δυνατόν να δίνει κάποιος από το 2015 μέχρι το 2021 χρήματα χωρίς να παίρνει πίσω κάποιες εγγυήσεις? Εγγυήσεις δεν δίνουνε. Δεν σας δεν ακούω. Δίνουν, κύριε,
Έχω πρόβλημα. Ναι, δώστε λίγο πιο δυνατά την κυρία Γκιουρτζίδου, γιατί μάλλον. Λοιπόν, εγγύησεις δεν δίνανε. Έδιναν όμως διάφορα έγγραφα, τα οποία ήταν έγγραφα του ΤΕΕ σχετικά με τις αμοιβές του μηχανικού, ναι, προκειμένου να πείθουν τον Ιωαννίδη, ναι, ότι η επένδυση προχωρά κανονικά, ναι, είχαν δε ανεβάσει συγκεκριμένη ανακοίνωση και στο πρόγραμμα Διάβγεια. Με... Οπότε ο άνθρωπος αυτός πίστηκε, είχε την πεποίθηση πως όλα βαίνουν κανονικά. Σήμερα, ποια είναι η κατάσταση και πώς μπορεί ο Γιάννης Ιωαννίδης και όλοι σαν τον Γιάννη Ιωαννίδη θύματα να προστατευτεί. Η δική του κατάσταση ποια είναι, πήρε χρήματα πίσω? Η δική του κατάσταση είναι η εξής. Κλήθηκε τον Ιούνιο από τις αστυνομικές αρχές να καταθέσει. Εκεί αντιλήφθηκε πως έχει πέσει πλέον θύμα απάτης, κατέθεσε μήνυση. Ήδη είναι πρώτον πυλών η κατάθεση αγωγής, εφόσον μας επιτραπεί με ειδική άδεια λόγω της εποχής των δικηγόρων. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσει το ποσό των 1.300.000 ευρώ από αυτούς οι οποίοι κατ' εμάς, με βάση τη δική μας άποψη, θεωρούνται πως είναι εγκληματική οργάνωση. Γιατί? Διότι του υπεδείκνυαν λογαριασμούς τους οποίους έπρεπε να καταθέτει χρήματα, mm-hmm, πλέον των μετρητών που τους κατέβαλε, ναι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως θύματα στις αστυνομικές αρχές, ναι, παρά το γεγονός πως είναι οι ενδιάμεσοι στους οποίους κατέθετε ο άνθρωπος αυτός λεφτά. Λοιπόν, μιλούμε δηλαδή για ένα κύκλωμα που αριθμεί πάνω των, άνω των 30 ατόμων. Άρα μάσαγαν πολλοί, οι μασέλες ήταν πολλές. Πολλοί. Λοιπόν, πολύ. Και ακούστε, από ό,τι κύριε Ιωαννίδη, παρακρατούσε ο καθένας το 10%. Κύριε Ιωαννίδη, ακούστε με. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι είναι να πω θα το πω έτσι και έχω πληρώσει το κόστος. Εγώ και η δημοσιογραφική μου ομάδα θα παρακολουθήσει το θέμα σας μέχρι το αρχιλαμόγιο ο πρώην κολλητός σας, ο Θανασάκης. Γιατί κι αυτός έβαλε το δάχτυλο στο μέλι για να σας συστήσει το Μανολάκη. Και ο Μανολάκης να κάτσουν στο σκαμνί. Διότι είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που κάναν σε εσάς, το έχουν κάνει και σε άλλους.